Ω, το βάλα. Γκολ! 1-0. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Ούτε με σφαίρες, ρε φίλε. Στο 5ο λεπτό. Ψυχρολουσία. Καλημέρα users, σήμερα θα παίξουμε Pro Evolution Soccer 2018, το οποίο κυκλοφορεί αύριο για PC, PS4 και Xbox One. Όπως βλέπετε έχει όλες τις ελληνικές ομάδες, βλέπετε εδώ και τα στατιστικά τους. Αρκετά κοντά είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναίκος. Σε θέμα επίθεσης, τον Ολυμπιακό τον έχει ποδέστερο για κάποιο λόγο. Στο κέντρο και στην άμυνα τον έχει σαφώς καλύτερο, οριακά στην άμυνα, πιο πολύ στο κέντρο. Και δικαιολογημένα, και εδώ είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση στατιστικών. Δεν τα πηγαίνουμε και τόσο καλά φέτος εμείς οι Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, θα το παλέψουμε όμως. Πάμε να επιλέξουμε καταρχήν την ανώτερη δυσκολία, εδώ, superstar επίπεδο. Όπως βλέπετε έχει τις περσινές ομάδες, μην απορείτε. Πολύ απλά όταν θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι και επίσημα θα υπάρξει και patch όπου θα γίνουν update τα roster των ομάδων. Και είναι Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Ένα θερμό καλωσόρισμα εκ μέρους μου. Σήμερα η κάλυψη του αγώνα θα γίνει από τους Χρήστο Σωτηρακόπουλο και Γιώργο Θαναϊλάκη. Λοιπόν, Σωτηρακόπουλος Θαναϊλάκης, όπως ακούτε στην περιγραφή, και φέτος για μια φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν επίσης επιλογές για 7 γλώσσες συνολικά στην περιγραφή αγώνα. Ω, το βάλα! Γκολ! Τσίμπατο, αγόρι μου, τσίμπατο. Ο Λούτς εγλέντησε. 1-0. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Ούτε με σφαίρες, ρε φίλε. Στο 5ο λεπτό. Ψυχρολουσία. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι striker έχουν φοβερό ένστικτο. Όλοι οι μεγάλοι striker. Ο Λούτ δεν είναι striker, είναι μέσος. Αλλά Κλάιν. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Εν πάση περιπτώσει, στο... Κάτσε να κόψω την επίθεση. Παναγία μου, λέγω το φάω. Λοιπόν, στο φετινό Pro έχουμε καταρχήν το Real Touch Plus. Ένα χαρακτηριστικό με το οποίο οι παίχτες κάνουν καλύτερο κοντρόλ της μπάλας. Δεν φεύγει μπάλα εκεί, είχε κάτι κοντρόλ με το καλάμι να πούμε, όπως πέρυσι στο Pro, γέλαγε ο κόσμος. Επίσης έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στα animations, στο motion capture γενικότερα. Αλλά αυτό που μου αρέσει πολύ είναι η ταχύτερη ανταπόκριση στις εντολές. Γενικά δηλαδή όταν δίνεις την μπάλα φεύγει πιο γρήγορα, και από το περσινό Pro φεύγει πολύ πιο γρήγορα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμως ακόμα οι αυτοματοποιημένες πάσες, οι κάθετες. Δηλαδή όταν δίνεις μια κάθετη πάσα, ο παίκτης κάνει αυτοματοποιημένη κίνηση και δεν μπορείς να παρέμβεις αυτή, όπως και ο αμυντικός κάνει αυτοματοποιημένη κίνηση. Ας κερδίσουμε σε κανένα Pro Evolution, γιατί φέτος με τον Παναθηναϊκό είμαστε για... μας κλαίνει οι ρέγγες. Όπως πριν από κάτι χρόνια που ξεκινούσαμε στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, έτσι και φέτος. Ειδικά στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός φέτος είναι για τα πανηγύρια. Όλη η άμυνα, άντε να ξέρεις το Μολέντο που κι αυτός δεν έχει ξεκινήσει να παίζει καλά. Όλη η άμυνα είναι για κλάματα. Άμα περάσει. Εντάξει, δεν είναι και offside. Σέντρα, corner, κάτι κερδίσαμε. Έχει κάποιες επιλογές φέτος για το που θες να πάνε οι παίκτες σου. Πάντως έχει επιστρέψει σε παλιός τρόπος εκτέλεσης corner. Μάρκο Μαρίν. Ο Μαρίν αυτά real life δεν τα κάνει ποτέ. Φύγε, βγες, μάζεψε, είσαι ωραίος. Επίσης να πω ότι σκέφτομαι σήμερα το βράδυ να κάνω κάνα live stream, αλλά οι servers δεν έχουν ανοίξει. Το παιχνίδι κυκλοφορεί επίσημα αύριο, οπότε θα ήθελα γενικά στο πρώτο live να παίξω My Club, να έχουν ανοίξει και οι servers, να έχει ένα ενδιαφέρον. Θα δούμε, και αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί και να μην ανέβει το review τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, να μην έχει ανέβει κάποιο review, γιατί άμα δεν παίξω My Club, δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Δεν έχει και νόημα, ή αν δεν παίξω online, να δω πώς είναι το online. Δηλαδή μόνο με τα single player modes δεν είναι και το καλύτερο. Εδώ πρέπει να τους κόψω. Μπράβο, έτσι, αυτό ήθελα. Πρώτο μήνυμα στο 45 ακριβώς, 1-0 προηγούμαστε με goal του Λουντ από το 5. Να βγάλω το Λέτο, θα βάλω κανέναν Μποκού. Κόψ τον, το φάγα. Ω μαλάκα, πού στη κλείτωσα έτσι. Δες εδώ τι έγινε. Πόσο κολόφαρδος ήμουνα. Τάκ, οριζόντιο και ακούμπησε, θα πούσα πήγε αυτόν τον γκολ. Και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανένα. Αβασάνιστα στο χώρο σας βγήκε η σέντρα. Περικολοζαμέντε δηλαδή. Βίβερε περικολοζαμέντε, αυτό είναι κλασική ατάκα. Έλα, κάνε κίνηση ένας. Εδώ. Να εδώ.
Ναι, όχι, τι κοιτάς την μπάλα. Κούνα τα κουλά σου και μάζεψέ την. Πάντως, παιδιά, το AI φέτος στο Superstar επίπεδο είναι πολύ πιο δύσκολο από πέρυσι. Δεν σε πιέζει τόσο στην άμυνα, αλλά άμα θα περάσει τη σέντρα, δεν σε αφήνει να αλλάξει μπαλιά. Πιέζει πάρα πολύ. Να, δες εδώ τι κάνει. Και επιθετικά είναι πολύ καλός. Έλα. Όχι. Τα πράγματα το ξέρα. Πολύ επικίνδυνα εκεί, με αυτή την παλιά. Να τον κόψω με φάουλ. Πήρα και την μπάλα όμως εδώ, ρε φίλε. Πήρα και τα πόδια, αλλά πήρα και την μπάλα. Και την καταλογίζω. Έλα, τελάντερ κρυάρι, αγόρι μου, κάνει τη δουλειά σου. Επιλογή, ο ρέφερι εδώ. Έλα. Ξανά. Πάει για γκολ. Όχι. Το πιάσε. Μπράβο, ρε. Ευτυχώς έχουν τον Καρντόζο ακόμα μέσα. Δεν έχει φύγει. Άμα έχεις βάλει τον κάτω, τι περιμένεις. Αυτό είναι. Εδώ, όχι. Έτσι ώστε να δείσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων. Κι άλλη κάρτα, τι γίνεται εδώ. Άρε Ζέκα. Όντως τον κλάδεψα. Ω μαλάκα, πρέπει να τον κόψω αυτή τη σένταση. Όχι. Μπράβο. Όχι στο τέλος, μου τα κάνεις αυτά. Έτσι αυτό είναι. Παίξε τον αδειό σου και είσαι ωραίος. Έλα. Δεύτερο. Όχι, το μπουμπούναγα εκεί. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Καμπανάκια. Τα καμπανάκια να τους βαρέσει, ρε Θαναϊλάκη. Στα καμπανάκια, τάκ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ω, τάκλιν για σεμινάριο. Αυτό δεν το πω σε τρακόπουλο. Όχι, μαλάκα, τι έκανα. Εντάξει. Λοιπόν, 1-0 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το πήρα το ματσάκι. Παιδιά, δεν είδατε πολύ θέαμα, πήγα καθαρά και μόνο για το αποτέλεσμα. Μόνο στα πρώτα βολούσαν στο κερφέτο σήμερα οι Παναθηναϊκοί, έτσι. Στην πραγματικότητα, έχουμε να κλέψουμε αυτή τη σεζόν, γάμισε τα. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω ακόμα αν θα κάνω live, θα ενημερωθείτε από τη Facebook page του gamer.gr. Αν θα κάνω live, θα είναι 10 με 12. Θα ενημερωθείτε και από τη δικιά μου σελίδα στο Facebook και από το gamer.gr κυρίως, πάνω απ' όλα έτσι, σε σχετική είδηση. Αν όχι σήμερα, την άλλη Δευτέρα. Θα το δούμε. Προς το παρόν, απολαύστε το πρόεδρο του Σόκερ 2018, το οποίο κυκλοφορεί ήδη στα καταστήματα για PC, PS4 και Xbox One. Μία μέρα πριν συνήθως το βρίσκεται, γιατί κανονικά κυκλοφορεί αύριο, αλλά τα καταστήματα το έχουν φέρει από σήμερα. Το αργότερο αύριο θα το έχετε βρει. Review θα διαβάσει στο gamer.gr, το αργότερο επίσης μέχρι αύριο που θα έχουν ανοίξει και οι servers, γιατί πρέπει να παίξω online για να γράψω review. Αυτά. Τα φιλιά μου, like, share, subscribe και τα λέμε στο forum του gamer.gr. Περιμένω και σχόλια για το πώς φαίνεται το νέο προ.